πάση για μας ουσιαστικά χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο, είχε χαθεί από το πρώτο ημίχρονο μάλλον, όταν στο διάστημα αυτό ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι, κινηθήκαμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά, δεν μπορεί και εγώ να καταλάβω γιατί, μας άφηναν το στο 4, τα χάσαμε όλα το στο 4, και αυτό δεν μας έδωσε, είχαμε καθόλου καλές επιστροφές από αυτό το πράγμα, και είχαν πάρα πολλά εύκολα καλά στο transition. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια αντίδραση, τη βγάλαμε ως ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά είδε ότι το μάτς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και προτίμησα, επειδή έχω δύο παιχνίδια την άλλη εβδομάδα, με τον Απόλλωνα Τετάρτη στο γήπεδό μας και την Κυριακή με τον Αμίδα πάλι στο γήπεδό μας, και έχουμε και το ταξίδι, προτίμησα να βγάλω ό,τι βασικό είχα και όσο μπορούσα περισσότερο για να τους ξεκουράσω. Ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να πω ότι η Καστοριά είχε έπαιξει καλύτερα από εμάς, ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη μας σήμερα και πανάξια κέρδισε. Αν περιμένατε τόσο μεγάλο σκορ, τόσο μεγάλη διαφορά στο σκορ. Κοιτάξτε, ένα σκορ από το να γίνει από μικρή διαφορά μέχρι μεγάλη απέχει πάρα πολύ λίγο. 3-25 πριν τη λήξη ήταν μεταξύ 10 και 15 πόντων. Η διαφορά είναι στα τελευταία 3 λεπτά με τα τρίποντα. Την ώρα εκείνη είχαμε βγάλει όλους τους παίκτες μας. Δηλαδή ήταν για μένα κάτι που μπορούσε να γίνει. Δηλαδή βάλαμε ένα καλάθι στα τελευταία 3,5 λεπτά. Οπότε ναι, περίμενα. Κανείς δεν περιμένει να χάσει. Παλεύει για να κερδίσει. Αλλά η διαφορά έγινε μέσα από το παιχνίδι, στο τέλος, στα τελευταία λεπτά. Τι δεν πήγε καλά, coach, πιστεύετε, για την ομάδα σας σήμερα? Είχαμε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά στοχίας. Πάρα πολύ χαμηλά. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ κακές επιστροφές. Αυτοί οι δύο παράγοντες ήταν η βασική αιτία που μείναμε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο βγάλαμε αντίδραση. Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν ξέρω, ή κερδίσαμε ή ήμασταν ισοπαλία. Και στο τελευταίο, μέχρι τα τελευταία 5 λεπτά, πάλι παλεύαμε, λέγαμε λίγο ακόμα. Ήμασταν 12-14, προσπαθούσαν να ρίξουν διαφορά από τους 10. Μέτρησε το γεγονός ότι η Καστοριά έχει ποιοτικότερη ομάδα από εμάς. Πιστεύω ότι μέτρησε αυτό το γεγονός. Αυτή η ήττα σας βγάζει εκτός στόχων ή ήταν μέσα στο πρόγραμμα? Ήταν εντελώς μέσα στο πρόγραμμα. Ο στόχος μας, ο στόχος του Μαρουσίου είναι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την προετοιμασία να σωθεί στην κατηγορία. Οπότε η ήττα εδώ μέσα απλά θα μας έδινε μεγάλο πόνους. Ψυχολογικό, φαντάζομαι. Και ψυχολογικό γιατί πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ήττα δεν μας αφαιρεί τίποτα από το να συνεχίσουμε να ελπίζουμε να είμαστε στόχους υπόλοιπους μέσα. Ξέρετε γιατί σας το λέμε, γιατί έχει μια ιστορικότητα, μεγάλη ιστορία το Αμαρουσίου, ο γυμναστικός του Μαρουσίου. Βέβαια, το Μαρούσι έχει μεγάλη ιστορία όπως τα λέτε, όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τις εποχές που δημιουργούσε την ιστορία είχε 4 εκατομμύρια budget και τώρα έχει 60.000 ευρώ. Οπότε αν θέλετε να πούμε ιστορία και ποιο, όχι ότι δεν παλεύουν τα παιδιά αυτά με τρομερό, μας έχουν βάσει δύο κατηγορίες σερί και παλεύουμε και στην Α2 με τα ίδια παιδιά. Όμως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές και να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Υπάρχουν φορές που δεν τα καταφέρνουμε, όπως σήμερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει στο ρόστερ πολλοί αθλητές μικρής ηλικίας, αρκετοί μικρές αθλητές. Έχουμε παιδιά δικά μας, πολλά. Προσπάθησα να το εμπλουτίσω το ρόστερ με κάποιους πιο έμπειρους, οι οποίοι έχουν τις δικές μας αρχές στην ομάδα. Παίζουμε όλοι για την ομάδα και προσπαθούμε αντίστοιχα. Είναι ακριβώς όπως η Εθνική Γυναικών. Έχω δύο ίδιες ομάδες που παλεύουν να κάνουν υπερβάσεις κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο το Μαρούσι και όποτε έχει αγωνά η Εθνική Γυναικών. Έτσι απλά. Κότσου μια μεγάλη νίκη επί μια ιστορική ομάδα με μάλιστα πολύ μεγάλη διαφορά στο σκορ. Αναμενόμενη. Καταρχήν θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μας. Αναμενόμενη, που 11 νίκη δεν αναμενόμενη. Σήμερα κρατήσαμε το Μαρούσι 51 πόντους. Έχουν πάρα πολλά μπράβο στα παιδιά που ήταν πιστοί στο αμυντικό πλάνο της ομάδας μας. Και θεωρώ ότι αν το Μαρούσι δεν είχε δεύτερες επιθέσεις, δεν ξέρω, έχω ξαστική να δω σίγουρα πάνω από 15 τα εξωτερικά του rebound. Και κάποια φθηνά λάθη που κάναμε στην επίθεση, ενδεχομένως το σκορ να είναι κι άλλο. Μιας και αναφερθήκατε όμως στα rebound coach, να πούμε ότι ήταν τυχερά τα περισσότερα. Εντάξει, δεν εξετάζονταν τυχερά ή άτυχα. Σημασία έχει ότι το Μαρούσι μπόρεσε να πάρει δεύτερες επιθέσεις. Και εκεί ήταν σε εκείνο το σημείο έκλεισε το σκορ από τους 20 στους 14-12, αν κάνω λάθος. Τα παιδιά μας ήταν πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, στο αμυντικό πλάνο. Οι 50 πόντοι που δεχτήκαμε το καλό μας ρεκόρ για φέτος. Και θέλουμε
η ομάδα να κινείται σε αυτά τα στάνταρτ, τουλάχιστον στην έδρα μας. Σε εξήν πολλά συγχαρητήρια γιατί παίξαν πολύ όμορφο μπάσκετ. Νομίζω ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Και μας δίνουν ένα μήνυμα αισιοδοξία γιατί ξαναλέω ότι η ομάδα είναι καινούργια. Χτίζεται. Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά στο κομμάτι το αμυντικό, στο οποίο σε κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα υστερήσαμε και θέλουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό για τη συνέχεια. Η ομάδα σήμερα είχε στην δύναμή της και δύο νεοφερμένους, από τραυματισμούς νεοφερμένους εννοώ, τον Λιμπάρη και τον Καλαμαλίκο. Μείνατε ικανοποιημένος από αυτά τα δύο παιδιά? Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά και από αυτά τα δύο παιδιά. Το αποτέλεσμα οφείλεται και στην πολύ καλή προπόνηση που κάναμε την εβδομάδα. Μετά από τρεις εβδομάδες ήμασταν όλοι, ήμασταν πλήρες. Ήμασταν στο αγωνιστικό κομμάτι, στο προπονητικό, τουλάχιστον 10-12 παίχτες στην προπόνηση, οπότε μπορέσαμε να είμαστε πιστοί στο αμυντικό πλάνο της ομάδας μας, αλλά και επιθετικά. Και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Μας πόνεσε πάρα πολύ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, ασχετά αν στο ένα από τα δύο κερδίσαμε, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση και να είμαστε όπως πρέπει. Νομίζω αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο, φάνηκε ότι ξαναβρήκαμε τους αυτοματισμούς μας. Ξαναλέω, παίξαμε πολύ ωραίο μπάσκετ, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και μπράβο τους. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον κόσμο που γέμισε στο γήπεδο, να έρχεται και να φεύγει γεμάτος από μπάσκετ. Μπράβο και στα παιδιά του Αμαρουσίου, γιατί αυτοί κάναν τη δικιά τους προσπάθεια. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι η αμυντική μας τακτική και το πλάνο μας ήταν αυτό το οποίο μας έδωσε νίκη. Εμείς ανακηρύξαμε δημοσιογράφοι, εδώ οι αθλητικογράφοι τέλος πάντων της Καστοριάς, ως MVP του αγώνα του Γιώργου Μπρόζου. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? MVP είναι όλα τα παιδιά και οι 12 παίκτες της ομάδας μας. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε κάποιον. Μπράβο στον Γιώργο γιατί παρόλο που από το πρώτο πεντάλεπτο έπρεπε να πάει για ράματα, έμεινε μέσα στο παιχνίδι με πατέντες της γιατρού και της φυσιοθεραπευτριάς μας ώστε να μπορεί να παίξει. Και τις ευχαριστούμε πολύ το staff μας για αυτό το πράγμα. Μπράβο του, αλλά ξαναλέω ότι η νίκη είναι αποτέλεσμα όλων των παιδιών. Και μπράβο σε όλους. Βέβαια, είπαμε για τον Μπρόζο, αλλά ο άνθρωπος που ο παραλογικότερος παίκτης, μάλλον να το πω καλύτερα, της Καστοριάς, ήταν ο Κακλαμάνος. Ξαναλέω ότι για να είναι παραγωγός ο Κακλαμάνος, κάποιοι άλλοι παίζουν άμυνα. Για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, κάποιοι άλλοι δημιούργησαν. Ξαναλέω, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Έχουμε εξαιρετικούς χαρακτήρες. Και ξαναλέω ότι το μεγάλο μας κέρδος από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα βήμα μπροστά. Γιατί στο αμυντικό κομμάτι που είναι το κομμάτι το οποίο θα μας δώσει διάρκεια στο πρωτάθλημα, σήμερα πήραμε άριστα. Και βέβαια, coach, πέρα από το ροζ φυλαγόνα και τους πολύτιμους βαθμούς που πήραμε, η Καστοριά σήμερα απέσπασε και πολύ κολακευτικά λόγια από τον αντίπαλο coach, ο οποίος μίλησε για ποιότητα, για ρόστερ αξιόλογο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο και ο προπονητής, γενικότερα η Καστοριά, κάτι που σημαίνει ότι ανοίγονται ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Όχι, εμείς κρατάμε το μυαλό μας, είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Η ομάδα είναι καινούρια, θέλει πολύ δρόμο προκειμένου να παίξει το μπάσκετ που θέλουμε εμείς και που θέλουν τα παιδιά, γιατί ξαναλέω, η ομάδα είναι πολύ ποιοτική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα η σημερινή μας εμφάνιση προς τα μπροστά. Προς το κομμάτι που εμείς οι προπονητές θέλουμε να παίξει αυτή η ομάδα.